Θέλω να ακούσετε προσεκτικά σήμερα τον πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Καλημέρα, κύριε Λουκίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Λουκίδη, ποια είναι η αίσθησή σας, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση. Έχουμε αρκετές μολύνσεις. Εμείς τουλάχιστον στην Αττική και στο νοσοκομείο μας, αυτό που έχουμε δει και το έχει αποτυπωθεί και σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην Αττική και νομίζω σε αρκετές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου της χώρας, είναι ότι οι πολλές μολύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό εισαγωγών, αλλά όχι στο βαθμό της μεγάλης πίεσης στο σύστημα υγείας. Mm. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που αφορά τα νοσοκομεία που βλέπω εγώ και το τμήμα που έχουμε εμείς COVID. Σωστά. Το δεύτερο πράγμα που βρισκόμαστε είναι ότι έχουμε περάσει για αρκετούς από εμάς, εγώ προσωπικά έχω κάνει και την τρίτη δόση, ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δεύτερη δόση, άρα πρέπει αυτό το ποσοστό του 63-64% που κτίσαμε με την ανοσία του εμβολιασμού να το διατηρήσουμε όσο το δυνατόν σε υψηλά επίπεδα, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει τουλάχιστον να ανταπεξέλθουμε το δύσκολο κομμάτι του χειμώνα χωρίς να φτάσουμε σε σημεία που είχαμε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είναι σημαντική η τρίτη δόση. Και το τρίτο είναι αυτό που πρόλαβα να ακούσω που είπατε κι εσείς, που είναι νομίζω πολύ σωστό και το είπατε και πολύ ωραία εκλαϊκευμένα. Υπάρχει μαζί με όλα αυτά και μαζί και με τα φάρμακα που πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και τα γνωρίζουμε πλέον από τη βιβλιογραφία και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε ορισμένα πράγματα ώστε να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα πούμε και να μην πετάμε πυροτεχνήματα φαρμακευτικά που μετά σβήνουν πολύ γρήγορα, είναι τα μέτρα της ατομικής προστασίας, τα μέτρα της προστασίας της δημόσιας υγείας και την ευθύνη που έχουμε όλοι για την προστασία της. Κύριε Λουκίδη, φαντάζομαι, επειδή και ως καθηγητής αλλά και ως γιατρός πρώτης γραμμής, ξέρετε καλύτερα από όλους ότι το κρίσιμο, ο κρίσιμος, αν θέλετε, σταθμός είναι πώς σταματάμε τη διασπορά, πώς σπάμε τις αλυσίδες μετάδοσης. Και έχω προσέξει ότι είστε εξαιρετικά προσεκτικός στις διατυπώσεις σας. Είπατε πριν από λίγο, εγώ είμαι υγειονομικός, έχω κάνει την τρίτη δόση. Ξέρετε όμως καλά ότι με βάση τα στάνταρ που δίνουν και οι ίδιες οι εταιρείες αλλά και οι επιστήμονες, αυτός ο κύκλος του εξαμήνου, βάζω ένα κατά το μάλλον ή τον αποδεκτό, για μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών έχει φύγει πια. Δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Πρακτικά δηλαδή έχεις και εμβολιασμένους που κινούνται, εκεί θέλω να καταλήξω, ανεξέλεγκτα και μπορεί να μην νοσήσουν βαριά, αυτή είναι η μεγάλη ασφάλεια του εμβολίου, αλλά μπορεί να είναι από ασυμπτωματική μέχρι και συμπτωματική φορείς μεταδίδοντας, χωρίς να ελέγχονται, χωρίς τεστ. Μήπως λοιπόν τα μέτρα δημόσιας υγείας πρέπει να ξαναεπανέλθουν στην αρχική βίβλο για όλη την κοινότητα? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή είναι με ποιον τρόπο θα επιτηρήσουμε τις μολύνσεις και με ποιο τρόπο θα κάνουμε σωστή επιδημιολογική παρατήρηση. Το να κάνουμε δύο rapid test στον εργασιακό χώρο για τους ανεμβολίαστους είναι ένα σωστό μέτρο κατά την άποψή μου, mm-hmm. που μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας με σωστό τρόπο και με ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το αν αυτό πρέπει να το κάνουμε και για τους εμβολιασμένους, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να γίνει. Και μάλιστα θα σας πω ότι εγώ προσωπικά, επειδή έχω πάντα μέσα μου το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους ασθενείς μου και στους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή, το κάνω μόνος μου χωρίς να μου το ζητήσει κανένας. Γιατί πιστεύω ότι επειδή έχω μεγάλη έκθεση στο οικό φορτίο που υπάρχει στην κοινότητα λόγω εργασίας και σε μονάδα COVID, είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσω την κοινότητα γύρω μου. Αυτό όμως που έχω μία ένσταση είναι αυτό που ακούστηκε, ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι σε καταστήματα και σε όλα αυτά, διότι φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα λόγω χρόνου και αδυναμίας να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός δεν θα ισχύσει με τον καλύτερο τρόπο και θα φέρει αρκετές δυσκολίες. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να επιτηρήσουμε επιδημιολογικά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που ίσως θα πρέπει να αφορά και τους ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι για πάνω από ένα χρονικό διάστημα και δεν έχουν προλάβει ακόμα να κάνουν την τρίτη δόση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αναχαιτήσουμε τη διασπορά. Από εκεί και πέρα, όλος ο έλεγχος που ακούστηκε χθες, που είναι μια προσέγγιση του κράτους, έτσι,
Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αν είναι σωστή ή λάθος. Απλώς θα πω ότι δεν, από τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Προφανώς και δεν είστε εσείς αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Εσείς εκπροσωπείτε μια εταιρεία σε επιστημονικό πεδίο, αλλά αυτή η εταιρεία δεν πρέπει να πει τα αυτονόητα σε κυβέρνηση. Εγώ θα το διευρύνω. Εντάξτε, πολιτικά εμείς κόμματα. Εμείς έχουμε κάνει, κάνουμε παρεμβάσεις σε επιστημονικό επίπεδο καθημερινά. Δηλαδή, αύριο θα έχουμε θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου με τις οδηγίες μας που έχουμε βγάλει για το λεγόμενο long και post-COVID, δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μετά, ώστε σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να το θέσουμε σε κάποια όρια. Έχουμε βγάλει οδηγίες για την αντιμετώπιση πρωτοβάθμιας φροντίδας. Προχθές συνεννοηθήκαμε με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το πώς πρέπει να γίνεται σωστά η οξυγονοθεραπεία στα νοσοκομεία. Υπάρχουν επιστημονικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες παρεμβάσεις που σας λέω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου είναι απόλυτα σωστές. Ναι, θέλεις να πας σε ένα μέρος, πρέπει να είσαι ή εμβολιασμένος ή πρέπει να έχεις ένα rapid test. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα θα είναι αυτό να ελεγχθεί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Η κοινωνία πρέπει να μας πει αν μπορεί να το ελέγξει εύκολα. Είναι ένα κομμάτι, τα περιοριστικά μέτρα, στη φαρέτρα των μέτρων δημόσιας υγείας. Αλλά το κυρίαρχο είναι τα μέτρα δημόσιας υγείας και ακριβώς, όχι τα περιοριστικά μέτρα. Και εγώ σας ρωτώ, δεν έχει περάσει ένα λάθος, μια λάθος εντύπωση ακόμη και σε εμάς τους εμβολιασμένους της πλήρους ασφάλειας από τον ιό και την νόσο, και πώς αυτό επιδημιολογικά παρατηρείται αν εγώ πάω μες στο μπαρ, κύριε Λουκίδη, που είστε κι εσείς εμβολιασμένος και εγώ έτυχε να είμαι ασυμπτωματικός. Σας αγκαλιάζω, σας φιλώ, διότι δεν είναι όλοι γιατροί, άρα το μήνυμα πρέπει να έρθει επιστημονικά. Δεν κρατάνε όλοι οι αποστάσεις, οι περισσότεροι δεν κρατάνε. Δεν είμαστε με μάσκες, επειδή έχουμε αυτή την αίσθηση της ασφάλειας. Σας άκουσα προσεκτικά τις προηγούμενες μέρες που υπογραμμίσατε κάτι, ότι δόθηκε ένα λάθος επικοινωνιακά σήμα. Ίσως να είχε μια εξήγηση στην αρχή στην καμπάνια για τους εμβολιασμούς, αλλά αυτό συνεχίστηκε. Και είναι... αυτό είναι κάτι που είναι προσωπική μου άποψη, δεν είναι άποψη της εταιρείας. Ότι όταν ξεκίνησαν να διαβάζουμε μελέτες εμβολιασμού, διαβάσαμε μελέτες των 30.000 ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Άρα λοιπόν ο χρόνος έδειξε, τουλάχιστον σε κάποια φάση, ότι ο εμβολιασμός προστατεύει από κατά μεγάλο ποσοστό από τη σοβαρή νόσηση και την εισαγωγή στη ΜΕΘ και φυσικά και από το θάνατο, αλλά δεν προστατεύει στο ίδιο ποσοστό από τις μολύνσεις. Αυτό το επικοινωνιακό μήνυμα, που είναι ένα μήνυμα, ας το πούμε, για να καταλάβει και αυτός που είναι εμβολιασμένος και ο οποίος έχει κάνει μια υπεύθυνη πράξη, ότι πρέπει να συνεχίσει την υπευθυνότητά του σε πολλαπλά επίπεδα και να προστατεύσει και τον εαυτό του και τους γύρους του. Διότι αυτός που είναι υπεύθυνος και έχει αναλάβει να κάνει πράγματα με ευθύνη των πράξεών του, πρέπει να το αποδεικνύει αυτό κάθε μέρα. Για μένα αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα το πω για ακόμα μια φορά, ότι πρέπει και οι εμβολιασμένοι να έχουν ακριβώς στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι η μόλυνση μπορεί να υπάρχει και για αυτούς. Δεν θα είναι φυσικά κατά μεγάλο ποσοστό σοβαρή, δεν θα είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό να οδηγηθούν στη ΜΕΘ, αλλά δεν σημαίνει ότι αν νοσήσουν δεν θα μεταδίδουν. Είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, να μιλάμε με ρεαλιστικά και με αλήθειες στον κόσμο και αυτό να το προστατεύουμε απέναντι στο διπλανό μας. Κύριε Λουκίδη, είστε ικανοποιημένος, και δεν πάω από τα περιοριστικά μέτρα, έχετε 2 χρόνια μια εμπειρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η επιστήμη βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση την οποία δεν είχε ζήσει. Είστε ικανοποιημένος από τα μέτρα δημόσιας υγείας, δηλαδή θέλω να πω από την ανίχνευση κρουσμάτων, το τέστινγκ, την απομόνωση και φυσικά όχι τη διαπίστωση των κρουσμάτων όταν αυτά προσέρχονται από μόνα τους ή όταν πάμε σε μια πλατεία και λέμε ελάτε να κάνετε. Εγώ λέω αν είστε ικανοποιημένος. Σίγουρα αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε βελτιωθεί γιατί κάνουμε πολύ περισσότερα τεστ τώρα, έχουμε και τη δυνατότητα των rapid και self-test. Οπότε μπορούμε με όποια μειονεκτήματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά σίγουρα η επιδημιολογική παρατήρηση είναι κάτι που έχει βελτιωθεί σημαντικά. Για μένα, αν θέλετε, αν υπήρχε στο δεύτερο πανδημικό κύμα ανάλογη επιδημιολογική παρατήρηση, θα είχαμε ανάλογες μολύνσεις. Απλώς δεν γινόντουσαν πάρα πολλά τεστ. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν αποδείκνυε και όλες τις μολύνσεις. Άρα λοιπόν, σήμερα που γίνονται πολύ περισσότερα τεστ, φτάνουν κάποια μέρα να υπερβούν και τις 300.000, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν μολύνσεις πολύ περισσότερες από τότε που κάναμε 50.000 και 40.000 τεστ. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Άρα, κατά τη γνώμη σας... Και είναι σωστό ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδημιολογική παρατήρηση και ανίχνευση με πάρα πολλά τεστ. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που
Το είχαμε πει και σαν εταιρεία, το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Φυσικά δεν υπήρχε διαθεσιμότητα και αν θέλετε δεν υπήρχε και τεχνογνωσία ακόμα ίσως για τα πολύ γρήγορα τεστ. Τώρα που υπάρχει, υπάρχει και το δεδομένο της καλύτερης ανίχνευσης. Φυσικά μου, όλα παίζουν ρόλο και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί και ο ίδιος μας ο εαυτός, και εγώ δηλαδή, αν, να σας πω κάτι, αν αισθανθώ κάποια στιγμή ότι έχω ένα σύμπτωμα, δεν το προσπερνάω και πάω σπίτι μου ή πάω να δω τους ασθενείς ή ανοίγω το ΙΚ, πάω στο ιατρείο μου ή οπουδήποτε αλλού. Πάω αμέσως και ελέγχομαι να δω μήπως έχω κάτι, ναι. Περιμένω και εφόσον είμαι αρνητικός τότε προχωράω. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία και το πώς αποφασίζει ο καθένας να συμπεριφερθεί ανάλογα με τη συμπτωματολογία του. Και να πω και κάτι εδώ, ότι στην ιατρική και στην επιστήμη δεν υπάρχει διαχωρισμός εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων ως προς την παροχή υγείας. Γιατί και αυτό ακούστηκε τελευταία και είναι εντελώς λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ποιοτικά χαμηλότερη παροχή υγείας αν είναι κάποιος εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος. Αυτό το ξεκαθαρίζω για να το... Κύριε Λουκηδή, επειδή το κρίσιμο είναι να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης, το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Είστε ικανοποιημένος όχι από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά από την ουσία της επιδημιολογικής επιτήρησης, γονιδιωματικής επιτήρησης, της συχνηλάτησης, της απομόνωσης κρουσμάτων σε ειδικές δομές. Το ιδανικό δεν θα το βρείτε ποτέ. Είμαι όμως τουλάχιστον ικανοποιημένος, γιατί αυτό το πράγμα χρόνο με το χρόνο αποτιμήθηκε και βελτιώθηκε σε σημαντικό βαθμό όπως με την προσπάθεια ειχνηλάτησης που γίνεται σήμερα και από τα κινητά συνοργεία ΕΟΔΗ, αλλά και από τους επαγγελματικούς χώρους με σκοπό να υπάρχει επιδημιολογική παρατήρηση των εργαζομένων. Εσείς δηλαδή βλέπετε ότι η ειχνηλάτηση δεν περιορίζεται στα κεντρικά call centers, έχει διακτηνωθεί. Κοιτάξτε, όταν σε κάθε εργαζόμενο υπάρχει η απέτηση να έχει ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή δύο rapid test την εβδομάδα από εδώ και πέρα, είναι μια βελτίωση της επιδημιολογικής παρατήρησης. Αυτό για μένα ίσως θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτούς οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί εδώ και επάνω από 6 μήνες και δεν έχουν κάνει ακόμα την τρίτη δόση, ώστε να πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στην επιδημιολογική παρατήρηση. Άρα δεν είναι σε κάθε εργαζόμενο, σπέδω εγώ να ακριβώς, πω. Ακριβώς. Υπάρχει ακόμα περιθώρια να γίνει ακόμα μεγαλύτερη και πολύ πιο σύνθετη επιδημιολογική παρατήρηση για να έχουμε όλοι καλύτερα κέρδη. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Λουκίδη. Θα ήθελα να τον ρωτήσετε με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εικόνα που έχει ο ίδιος. Η κατάσταση που βιώνουμε τώρα είναι κάτι που το περιμέναμε ή πέφτουμε από το σύννεφα? Το ρωτώ αυτό γιατί μου φαίνεται ότι πάλι βρισκόμαστε σαν κοινωνία και σαν κράτος απροετοίμαστοι σε ένα ακόμη κύμα. Το περιμέναμε αυτό. Περιμέναμε ότι Οκτώβριος, με τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου θα υπήρχε μια διασπορά, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι όλα ανοιχτά, η κοινωνία είναι ανοιχτή και κυρίως είναι ανοιχτές οι μονάδες, οι σχολικές, οι μονάδες φροντίδας μικρών παιδιών, τα πανεπιστήμια, είναι τα πάντα ανοιχτά. Το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Η κοινωνία για μένα δεν πρέπει να κλείσει, η κοινωνία πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Αλλά πρέπει να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια, το έχω πει αυτό τελευταία και με αφορμή κάποια γεγονότα που γίνανε, όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, δεν είμαι μόνο εγώ, δεν είστε μόνο εσείς, είμαστε όλοι, ο καθένας από το μέρος του προσπαθεί να βοηθήσει. Αν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα φανεί ότι παραμένουμε σε ένα διχαστικό περιβάλλον, το οποίο νομίζω τον τελευταίο καιρό το έχουμε καλλιεργήσει πάρα πολύ και θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω αυτοκριτική και θα πω ότι πρέπει να το αποκλιμακώσουμε. Προφανώς, γιατί η πανδημία αφορά όλους εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς. Και δεν πρέπει να πούμε στη διχαστική φάση είμαι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να συνεισφέρουμε ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Και αυτό η συνεισφορά μας είναι προς το κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή του διχασμού και της αντιπαλότητας. Πρέπει να μπούμε με πιο συνενετικούς τρόπους και η μεν και η δε, αν θέλετε, και να κάνουμε πάντα και την αυτοκριτική μας. Γιατί άνθρωποι είμαστε και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος εκτιμήσεις και εμείς μπορεί να έχουμε λάθος συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει όμως ότι την κοιτάμε, την αποτυπώνουμε και προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να το κάνουμε όλοι και εμείς υγειονομικοί και όχι να είμαστε δογματικοί απέναντι σε οτιδήποτε. Μα αν ήταν θέμα μειοψηφίαση, δεν θα ήταν πανδημία. Ακούστε εδώ τώρα, λέει ένας ακροατής. Κύριε Λουκίδη, κατά τη γνώμη σας, ορθώς εξαιρούνται οι λατρευτικοί χώροι από τα νέα μέτρα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μέσα στο πλαίσιο, όχι, δεν είναι ορθώς. Έπρεπε παντού, εφόσον γίνεται παντού, πρέπει να γίνει και εκεί. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλώς θα πρέπει και εκεί να δει κανένας εάν πραγματικά θα μπορέσει να ισχύσει ο ελεγκτικός μηχανισμός για να γίνει. Και αν θα αφορά μόνο τις μεγάλες λειτουργίες
ή θα αφορά και την απλή καθημερινή επίσκεψη. Αυτό είναι λοιπόν ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσαφινιστεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Κατά την προσωπική μου γνώμη, όχι μόνο στους λατρευτικούς χώρους, αλλά και στους χώρους τους άλλους τους οποίους συζητήσαμε προηγουμένως. Καταστήματα, δηλαδή. Mm. Σήμερα με βρήκε ένας απλός άνθρωπος και ένας συμπολίτης μας και μου λέει: συγγνώμη, δηλαδή, για να πάω να επισκεφτώ για ένα λεπτό ένα κατάστημα, να καταθέσω, ξέρω εγώ, ένα χρηματικό ποσό στο μηχάνημα, πρέπει να κάνω rapid test. Έχουν ορισμένοι και κάποιες απορίες που είναι λογικές και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις ορθολογήσουμε, γιατί αλλιώς να τις εξορθολογήσουμε, γιατί αλλιώς θα βρεθούμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα υπάρχει έλεγχος, δεν θα μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνεται. Απαντήστε και στο φίλο το Γιώργο και θέλω να κλείσουμε με ένα επιστημονικό ερώτημα, γιατί εκτός από τον κορονοϊό υπάρχουν και άλλα που απασχολούν την πνευμολογική εταιρεία. Ο φίλος ο Γιώργος λέει το εξής: κύριε Λουκίδη, σας ακούω με εξαιρετική προσοχή. Ανήκω στην κατηγορία των plus 70. Εμείς έχουμε εμβολιαστεί κατά κύριο λόγο όσοι έχουμε εμβολιαστεί Ιανουάριο, τέλη, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Πρακτικά, με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί και ξέρουμε, αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε ανεμβολίαστοι. Άρα, είναι πολύ μικρότερος ο βαθμός των εμβολιασμένων στην πραγματικότητα, στην κοινότητα, αλλά εγώ εξακολουθώ να κυκλοφορώ και ενδεχομένως να κολλήσω ή να κολλήσω άλλους. Αυτό είναι ένα κάτι το οποίο λέμε ότι υπάρχει μια φθήνουσα ανοσιακή απάντηση. Δεν είναι απαραίτητα ότι είμαστε πλήρως ανεμβολίαστοι, γιατί μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει και εξουδετερωτικά και κυταρική ανοσία ακόμα. Αλλά πρακτικά, επειδή πρέπει να παίρνεις το μέσο όρο και να κοιτάς όχι μόνο τις άκρες, αλλά να βλέπεις τι συμβαίνει κυρίως στο μέσο όρο, πρακτικά μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτή η ανοσιακή απόκριση φθήνει και δεν έχει την ίδια δύναμη που είχε στους πρώτους 6 μήνες. Πρακτικά ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει μετά το εξάμηνο, εφτάμηνο να κάνει την τρίτη αναμνηστική δόση, όπως την κάναμε και εμείς. Ο φίλος ο Τάσος τώρα που σας ακούει λέει: ρωτήστε σας παρακαλώ τον εξαιρετικό κύριο Λουκίδη, κάποιος που θέλει να κάνει το εμβόλιο, μήπως θα ήταν συνετό να κάνει ένα τεστ αντισωμάτων πριν το κάνει, διότι ίσως το έχει περάσει ασυμπτωματικός και χρειάζεται μια δόση? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να περάσει επιστημονικά, διότι θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση, γιατί κανείς δεν ξέρει τελικά και το επίπεδο των εξουδετερωτικών αντισωμάτων ποιο πρέπει να είναι για να μπορεί κανείς να πει για την προστασία ή μη προστασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, θα μπερδευτούμε πάρα πολύ και πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πιο απλοϊκά. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε το εξής σήμερα, κύριε Λουκίδη. Εκτός από τον κορονοϊό και την COVID, την ασθένειά του, έχουμε και τη γρήπη, η οποία γρήπη πέρυσι συμπιέστηκε, δεν είχαμε τους δείκτες που είχαμε άλλες χρονιές. Φέτος είναι ακόμη ένα πεδίο. Ρωτούν πολλοί, παίζει ρόλο η κλιματολογική συνθήκη αναπεριοχή? Φερρυππίν, στην Κρήτη θα συνιστούσατε τον εμβολιασμό της γρήπης πιο πίσω από ότι στη Βόρειο Ελλάδα? Νομίζω ότι η γρήπη στην Ελλάδα έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ενδημικό χρονικό πεδίο. Είναι κυρίως από 15-20 Δεκεμβρίου μέχρι 10-15 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο εμβολιασμός της γρήπης πρέπει να γίνεται κυρίως μέσα στο Νοέμβριο. Αυτό είναι για μένα η σύσταση που πρέπει να κάνουμε και κυρίως πρέπει να παρακαλέσουμε οι άνθρωποι που έχουν ένδειξη να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης να το κάνουν, γιατί θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και εμάς και τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που εδώ δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι δίνουν μια μεγάλη μάχη 2 χρόνια, η οποία είναι πολλές φορές μια μάχη αόρατη, διότι γίνεται μέσω επικοινωνίας τηλεφώνων και όχι μέσω φυσικής παρουσίας, η οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε καλύτερη τη διαχείριση των λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου, να αποφορτίσουμε τα νοσοκομεία όσο μπορούμε από τη γρήπη και κυρίως να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στους πολίτες, διότι όπως καταλαβαίνετε, ένας οποιοδήποτε που θα παθαίνει μια υιογενή λοίμωξη, για να μπορέσει να τον διαχειριστεί, θα πρέπει να έχει πρώτα σιγουρευτεί ότι δεν είναι COVID. Αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να τον οδηγήσει να κάνει τον άλλον και 2 και 3 τεστ, που καταλαβαίνετε είναι ένα πράγμα πάρα πολύ επίπονο και για τον ασθενή, τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και προστρέχει για βοήθεια, αλλά και για τον γιατρό ο οποίος τον διαχειρίζεται. Ας είμαστε λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να απομειώσουμε τουλάχιστον κάποιους παράγοντες, όπως κάναμε πέρσι. Πέρσι ήταν εντυπωσιακή η εμβολιαστική κάλυψη για τη γρήπη, ώστε να μπορούμε να έχουμε λίγο κάτι, να υπάρχει δηλαδή μια απομείωση του αέρου, της επίπτωσης των ιογενών λοιμώξεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και κλείνω με έναν από Θεσσαλονίκη, δεν κατάγεστε? Μάλιστα. Ένα συμπατριώτη σας Θεσσαλονικιό, τον κύριο Κούλη. Χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει, στις 2 η ώρα στο Real FM Θεσσαλονίκης, ακούστηκε το εξής: αν δεν υπάρχουν μεθ και έχουμε ένα νέο που πρέπει να διασωληνωθεί και είναι ανεμβολίαστος και ένα γέρο εμβολιασμένο που θέλει μεθ,
θα πρέπει να επιλέξουμε τον ηλικιωμένο γιατί είναι εμβολιασμένος. Μήπως πρέπει να σταματήσουν ακόμη και νομικά τέτοιου είδους διαχωρισμοί? Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι οι ΜΕΘΗ θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλους τους αρρώστους. Σίγουρα θα υπάρχουν δύσκολες μέρες για διαθεσιμότητα κλινών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μένας ένας ασθενής, ο οποίος θα χρειάζεται ΜΕΘ, δεν θα μπει πρώτα σε μηχανική υποστήριξη στο θάλαμο και δεν θα είμαστε εμείς από πάνω του μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε κρεβάτι στη ΜΕΘ. Αυτό είναι ένας αγώνας που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ξαναζήσει, το γνωρίζουμε. Αλλά για μένα, αν θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα στο φίλο και συμπατριώτη από Θεσσαλονίκη, είναι ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και όχι οι συνήθειες του ανθρώπου. Πρώτα είναι λοιπόν ο άνθρωπος και για μένα και για τους δύο θα υπάρξει ανάλογη φροντίδα και προσπάθεια να βρεθεί ΜΕΘ και να, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί, να υπάρχει ανάλογη υποστήριξη. Και κάτι τελευταίο, κύριε Λουκίδη, έχετε μια πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της πνευμονολογίας. Τελικά με την COVID απεδείχτηκε ότι δεν είναι μόνο ένα θέμα αναπνευστικό, είναι πολυπαραγοντικό. Ποιο είναι επιστημονικά η μεγαλύτερη σας αγωνία? Ποιο νομίζετε ότι είναι το θέμα που δεν έχει απαντηθεί? Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη αγωνία του επιστημονικού κόσμου είναι πρώτα-πρώτα η μη ύπαρξη ιδανικού φαρμακευτικού σκευάσματος. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αγωνία. Γιατί το να βγαίνει με μια μελέτη που λέει ότι εγώ βοήθησα κάποιους ανθρώπους κατά 10% να γλιτώσουν τη ΜΕΘ και το θάνατο με αυτή τη φαρμακευτική παρέμβαση, αυτό δεν είναι ιδανικό φαρμακευτικό σκεύασμα. Άρα για μας το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ένα ιδανικό φαρμακευτικό σκεύασμα και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλές φαρμακευτικές, τη φαρμακοβιομηχανία και τους ερευνητές, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ερευνούν μέρα και νύχτα με σκοπό να βρεθεί κάτι που θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που για μένα είναι και το πιο σημαντικό από αυτά που θα περίμενα να έχω. Δηλαδή, αν ζητούσα σήμερα κάτι, θα ζητούσα αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.